και φωνάω πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου 2012. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Ζωοδόχου Πηγής, Θεοδόρου Οσίου Τριχινά και Τζακχαίου Μαρτύρων. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στις ζωήτες που γιορτάζουν σήμερα και στη γυναίκα μου που γιορτάζει. Ακούω την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το 3ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης σε αναμετάδοση μετά τις 12.30 από την e-pavlathrakinews.gr. Είναι κάπως σημερινή ημέρα, συνεφιασμένη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και χθες, μετεωρολόγοι δείχνουν ότι οδεύουμε πλέον σε καλοκαιριάτικη άνοιξη, γιατί θα ανεβεί απότομα η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και την γεύση από Σαχάρα. Έχουμε αφρικάνικη, λέει, σκόνη, η οποία τη βλέπουμε κατακίτρινη στα μπαλκόνια μας, στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, που πέφτει με αυτό το ψιλόβροχο και μας κάνει ακόμη πιο δύσκολη την άνοιξη, αυτές τις μέρες της άνοιξης, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν προβλήματα. Προβλήματα δηλαδή υγείας. Εμείς όμως ζούμε, τρώμε και πορευόμαστε με βάση τις εκλογές. Είχα μια κυρία λίγο πριν στο γραφείο, η οποία έχει δύο παιδιά, διαμάντια θα έλεγα, όπως λέμε συνήθως για τα παιδιά, εκείνα που μπορούν και πορεύονται στη ζωή τους αξιοπρεπώς, με δυνάμεις και δυνατότητες, με υδρότα και αίμα για να αποκτήσουν γνώσεις και να κάνουν πράγματα στη ζωή τους. Όλα τα παιδιά πιστεύω ότι είναι διαμάντια, αρκεί να τα γαλουχίσουμε σωστά και να τους δώσει η πολιτεία σωστές προοπτικές. Και δεν αναφέρουμε μόνο σε εκείνα τα παιδιά που διαθέτουν περγαμηνές. Έτσι, υπάρχουν παιδιά που από 10 χρονών βγαίνουν στο μεροκάματο, που τα χέρια τους στην ηλικία των 20-25 ετών είναι σχισμένα από την σκαπάνη, από το φιάρι, είναι επίσης διαμάντια. Αλλά θα επιμείνω σε αυτό που είπα πριν, ότι αρκεί η πολιτεία να δώσει εχέγγυα και προοπτικές να μπορέσουν να πάρουν τους καρπούς από αυτό που κάνουν. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν κυρία που επισκέφθηκε τα γραφεία της Θράκης και μας είπε για τα παιδιά της, διαμάντια ακαδημαϊκά, σπουδαγμένα, τελειωμένα ό,τι προέβλεπε το ελληνικό σύστημα παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, με άριστα, με υποτροφίες, με μεταπτυχιακά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, London School of Economics, MIT, και με το δεύτερο παιδί της να θέλει να κάνει το διδακτορικό του στο Μετσόβε Πολυτεχνείο, αλλά και αυτό πήρε το δρόμο για το Λονδίνο. Πικραμένη βέβαια η γυναίκα, γιατί παρόλο για αυτή την επιτυχία των παιδιών της, σήμερα είναι αυτή και ο άντρας της σε μια ηλικία 65-70 ετών χωρίς τα παιδιά τους. Και το πικρό παράπονο της, όπως και όλων των μανάδων των γονιών, είναι: κάνουμε ό,τι κάνουμε για τα παιδιά μας, μοχθούν, υδρώνουν και παλεύουν με τους λύκους τα παιδιά μας τα ίδια για να μπορέσουν να φτάσουν όπου φτάσουν, είτε στην καθημερινότητα του μόχθου και του κάματου που λέμε της ζωής, είτε ακαδημαϊκά, εκεί που υπάρχει έφεση για τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Και στη συνέχεια και οι μεν και οι δε γονείς μένουν μόνοι τους. Ναι, θα μου πει κάποιος ίσως ότι δεν είναι κτήμα μας τα παιδιά μας, δεν τα κάναμε για να τα έχουμε στην ποδιά της μάνας και ξέρω εγώ στο σπίτι, στον καναπέ του σπιτιού μας, και να συμφωνήσω. Πλην όμως, θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να μείνουν εδώ, να παραμείνουν δηλαδή στις εστίες με την ευρύτερη έννοια, να παραμείνουν στη χώρα τους, στον τόπο τους,
και να μεγαλουργήσουν, να προσφέρουν είτε την εργασία, τον υδρότα και το αίμα τους, είτε τις γνώσεις που απέκτησαν. Και γνωρίζετε πολύ καλά όσοι σπουδάσατε, παιδιά, πώς αποκτιούνται οι γνώσεις με τα ελληνικά άθλια δεδομένα της παιδείας μας. Να προσφέρουν λοιπόν αυτό το πλούτο, αυτό το τάλαντο, αυτό το διαμάντι στη χώρα μας. Φανταστείτε όλα αυτά τα παιδιά να μπορούσαν να αξιολογούν τα σωστά από τους χεργελέδες της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας εννοώ, να τοποθετούνταν σε θέσεις κλειδιά ή να εκμεταλλευόνταν τις γνώσεις τους και την τέχνη τους. Αυτή η χώρα θα είχε απογειωθεί. Αυτή η χώρα δεν καταλάβαινε ούτε Γερμανία, ούτε Αμερική, ούτε Σουηδία, ούτε Φιλανδία, ούτε καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Έχοντας αυτές τις παρακαταθήκες, έχοντας αυτή την κουλτούρα, έχοντας αυτή την ιστορία, διαθέτοντας συν όλα αυτά, αυτές τις γνώσεις και έχοντας αυτήν την διάθεση για αγώνα και προσφορά, φαντάζεστε τι θα είχαμε κάνει σε αυτή τη χώρα. Έρχονται όμως αυτοί οι κατάπτυστοι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, πολιτικοί που νομοθετούν και περικλείουν σε γυάλινα παλάτια τους νομοθέτες που δεν έχουν σχέση και επαφή με την καθημερινότητα, και διώκουν αυτό το υλικό. Γιατί σου λέει αυτοί αξίζουν, ενώ οι ανάξιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Και αν κρατήσουν τα παιδιά αυτά μέσα στη χώρα, θα τα βρουν μπροστά τους κάποια στιγμή είτε ως αντιπάλους στην πολιτική σκηνή, είτε ως σκληρούς επικριτές στις αθλειότητές τους. Οπότε προτιμούν να διώξουν αυτά τα παιδιά, να τα εξωστρακίσουν, να τα στείλουν εξορία όπως έκαναν παλιότερα, για να μην τους έχουν μπροστά τους. Με αποτέλεσμα να χάνει ποιος? Φυσικά η χώρα, η πατρίδα μας και φυσικά οι οικογένειές τους. Και επιτρέψτε μου αυτό το πλάτιασμα έτσι που έκανα στην εισαγωγή της εκπομπής, ή ουσιαστικά μάλλον θα την αναλώσουμε αυτό, αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Να φτάνουν τα παιδιά μας κάπου, να προσπαθούν στη ζωή τους και κάποια στιγμή είτε να μένουν χωρίς δουλειά, είτε παρόλες τις σπουδές τους, παρόλες τις περγαμηνές τους, να ζητάνε από τον πατέρα 5 ευρώ για να πάρουν τα τσιγάρα τους και τον καφέ τους. Και φυσικά αυτά τα μυαλά έρχονται οι όποιοι τσαργουλάδες και υποτιμώντας τα προσφέρουν ένα πινάκιο φακής για να τα εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Τώρα, είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Το γνωρίζετε καλύτερα ενδεχομένως και από μένα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στη χώρα μας? Αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Ποιος? Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Παπαδήμος. Αυτοί. Αυτοί θα αποφασίσουν. Εμείς όμως προηγουμένως θα αποφασίσουμε για αυτούς. Και πάω τώρα φυσικά στα μαγικά πράγματα έτσι, που αφορούν όλο τον κόσμο, τις εκλογές και τους υποψηφίους. Πολύ ασχοληθήκαμε. Είπα και χθες, δεν μας αφορά, δεν πρέπει να μας αφορά το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Πρέπει να μας αφορά η επόμενη μέρα. Θα πάμε, θα ρίξουμε στην κάλπη αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο ή μάλλον το λιγότερο χειρότερο, και από εκεί μετά να δούμε την επόμενη μέρα. Αυτοδυναμίες είναι σχεδόν ξεχασμένες σαν έννοια. Συνεργασίες θα δούμε πολλές. Αλλά ακόμη και αν δεν καταφέρουν, γιατί πρόλαβαν και είπαν πολλές κουβέντες, να συνεργαστούν και να κάνουν μια κυβέρνηση. Που πολύ φοβάμαι, θα είναι μια επανάληψη σημερινής. Πολύ φοβάμαι ότι για να μην χάσουν την κουτάλα κάποιοι εκ των σημερινών, θα κάνουν ανίερες συμμαχίες και θα φωνάξουν πάλι κάποιον Παπαδήμο, αν όχι τον ίδιο τον Παπαδήμο, να κυβερνήσει τη χώρα. Οπότε τάχα με χήμα να μας έρθουν και τσουβαλάτα. Θα μας μείνει δηλαδή μια εκλογική διαδικασία να θυμόμαστε ότι ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε. Θα μας κάνουν δηλαδή συνενόχους στο έγκλημα. Εκεί λοιπόν συγκλίνουν τα περισσότερα σενάρια, ότι θα πρέπει να έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας
και με ενδεχομένως έναν ουδέτερο πρωθυπουργό. Και καθόλου παράξενο, μη σας φανεί αν δούμε και πάλι τον άνθρωπο των τραπεζών, τον κύριο Παπαδήμου, εκ νέου πρωθυπουργό. Προσέξτε τώρα, δεν σας λέω παραμύθια για αρκούδες. Είναι σενάρια που τα έχουμε μπροστά μας. Διαφορετικά, θα πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές και με αυτό το δίλημα που ουσιαστικά κανείς δεν φαίνεται να θέλει και να είναι διατεθειμένος να μπει σε ακόμη μια τέτοια διαδικασία, θα δούμε πράγματι το Μαρκίσιο Ντεσάντ με ένα χίπι, το Φωνιά με το θύμα αγκαλιά, που έλεγε και ο Νιόνιος, στα πλαίσια μιας νέας κυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Θα μπορέσει μια τέτοια κυβέρνηση να περπατήσει, να οδεύσει, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα που προβλέπονται από όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί? Θα βάλουμε λοιπόν μήπως για ακόμη μια φορά έναν άλλον λύκο ή τον ίδιο λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτές οι εκλογές, κυρία μου, δεν είναι απλό πράγμα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα υποψηφίων βουλευτών. Εκεί κάθε τοπική κοινωνία κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, δυστυχώς κατά την άποψή μου, δεν θα διαμορφώσουν το νέο πολιτικό σκηνικό οι βουλευτές. Θα το διαμορφώσουν και πάλι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εκτός από κάποια νεοανερχόμενα κόμματα που υπάρχει καταστατικά η συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, τα υπάρχοντα στο σύνολό τους κοινοβουλευτικά κόμματα, και αναφέρομαι στα 5 που υπήρχαν μέχρι τώρα, είναι γνωστό πώς λειτουργούν. Αποφασίζει ο ένας και ψηφίζουν οι άλλοι. Τη γραμμή τη χαράζουν ο ένας με την κλίκα του και όχι με τους βουλευτές του. Γι' αυτό λοιπόν κεντρώνουμε στους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων, στα περιβάλλοντά τους, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το περιβάλλον του καθενός. Είδαμε ποιοι κυβέρνησαν και επί Κωστάκη Καραμαλή. Έτσι κυβερνούσαν τα πολιτικά γραφεία, όχι οι υπουργοί και οι κοινοβουλευτικοί. Είδαμε ποιοι κυβέρνησαν και επί Γεωργάκη Παπανδρέου. Κυβέρνησαν οι άνθρωποι που δεν ψηφίστηκαν. Τα πολιτικά γραφεία και οι εξωκοινοβουλευτικοί που προέκυψαν υπουργοί και πρωτοκλασάτοι. Άρα λοιπόν κεντρώνουμε στον επικεφαλής, στο περιβάλλον του και στη συνέχεια για τον τόπο μας επιλέγουμε τον καλύτερο. Τα ψηφοδέλτια έχουν βγει όλα, λίγο πολύ. Τελευταίο μένει θαρό του Κουκουέ που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, αλλά είναι γνωστό και αυτό. Ανακοινώθηκε και του Καμένου, ανακοινώθηκε το ΕΠΑΜ, ανακοινώθηκε το ΠΑΣΟΚ, φυσικά το είχε γράψει η εφημερίδα Θράκη από την περασμένη Τρίτη. Έχουμε λοιπόν γνωστά τα πρόσωπα που θα αξιώσουν την ψήφο μας. Με αυτό θα κλείσω σήμερα, αγαπητοί μου, με τον προβληματισμό που έβαλα στην αρχή της εκπομπής και με τον προβληματισμό που βάζω για τις εκλογές. Κεντρώνουμε λοιπόν στον επικεφαλής και στο περιβάλλον του και επιλέγουμε τοπικά αυτούς που έχουν δώσει εξετάσεις και πετύχαν πρώτα στη ζωή και στη συνέχεια στην πολιτική. Με αυτή την πολύ μικρή παρέμβασή μου σήμερα, επιτρέψτε μου, γιατί δεν μου επιτρέπει η φωνή μου να συνεχίσω, θα ολοκληρώσω την εκπομπή μου και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε στις δύο τελευταίες εβδομάδες, με ορατό το νήμα των εκλογών, θα έχουμε ενδεχομένως να πούμε και περισσότερα και αναλυτικά. Να είστε καλά. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.